Το 1980 ένας νεαρός επιχειρηματίας αποφασίζει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τρεφόμαστε. Γεμίζει το πορτμπαγκάζ του με ένα νέο επαναστατικό προϊόν και ξεκινάει να πουλάει την πραμάτια του στους δρόμους. 2 χρόνια αργότερα, ο Οργανισμός Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων του χτυπάει την πόρτα. Η Herbalife βρίσκεται παντού σήμερα, με 8.000 εργαζόμενους ανά την Ιφίλιο. Τι είναι όμως ακριβώς η Herbalife και τι συνέβη όταν ο κύριος Mark Hughes αναγκάστηκε να αλλάξει μέρος της συνταγής λόγω της ειδοποίησης του Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων. Η Herbalife αυτοπροσδιορίζεται ως μια εταιρεία που πουλάει συμπληρώματα διατροφής προορισμένα στο να βοηθούν τον οργανισμό να ελέγχει το βάρος του. Ταυτόχρονα επικεντρώνεται και σε προϊόντα ομορφιάς αλλά και ροφήματα πρωτεΐνης. Ωστόσο, πιο γνωστό τους προϊόν είναι η Φόρμουλα 1, ένα υποκατάστατο διατροφής. Και όσο ωραία ακούγονται αυτά στο αυτί, άλλο τόσο άσχημα είναι αν αντιστοιχρίβεται κάτω από το χαλί. Η Herbalife ξεκίνησε λοιπόν το Φεβρουάριο του 1980, όταν ο ιδρυτής της Mark Hughes άρχισε να διαθέτει τα πρώτα του παρασκευάσματα στο ευρύ κοινό. Ο τρόπος διάθεσης παρέμεινε ίδιος και στη συνέχεια, μένοντας έτσι μέχρι και σήμερα. Απευθείας πώληση στους χώρους εργασίας ή οικίας του πελάτη, διάδοση στόμα με στόμα. Παράλληλα, λοιπόν, έκτιζε και το λεγόμενο σύστημα πυραμίδας, θέτοντας έτσι τις βάσεις για να πετύχει το στόχο του. Ο ένας πελάτης έφερνε τον άλλον και όλοι μαζί συνέθεταν ένα τεράστιο ψηφιδωτό από πολιτές, καταναλωτές. Οι πρώτες καμπάνες ήρθαν όταν κρατικοί οργανισμοί έψαξαν λίγο περισσότερο τη δουλειά και κατάλαβαν τι ακριβώς πουλούσε ο Hughes. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, μάλλον θα ήταν η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Καναδά το 1984. Η Herbalife κατηγορήθηκε για παραπλάνηση. Τα προϊόντα της δεν ήταν φαρμακευτικά, όπως διατηνόταν μέχρι τότε. Ωστόσο, αυτό δεν τη σταμάτησε και παρότι κάποια συστατικά των προϊόντων άλλαξαν, σε λίγα χρόνια θεωρούταν η πιο πετυχημένη και ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Φυσικά, οι μηνύσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, δικογραφίες σχηματίστηκαν εναντίον της, προϊόντα αποσύρθηκαν, υπάλληλοι απολύθηκαν. Η Herbalife όμως επιζεί από όλα αυτά και τελικά εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Μπορεί ο Hughes να πέθανε το 2000 μετά από ένα overdose αλκοόλ κατά καταθλιπτικών, μα η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ και φυσικά να προσπαθεί να θριαμβεύσει. Ενώ συχνά τα καταφέρνει. Και που είναι το κακό, οι επιχειρήσεις αυτό έχουν ως στόχο, να επιβιώσουν και να κυριαρχήσουν. Μόνο που όταν κυριαρχείς μέσω ενός συστήματος πυραμίδας, το λεγόμενο και πυραμίδα απάτη, κάπου χάνεις την μπάλα. Η πυραμίδα απάτη είναι γνωστό παιχνίδι κάποιων για να πλουτίσουν σε βάρος τον άλλον. Σκέψου το σαν να σου προσφέρουν μια πίτσα. Μοιάζει πεντανόστιμη και πλήρωσε φυσικά για αυτή. Αν φέρεις και φίλους σου να δοκιμάσουν από την πίτσα, θα φας και άλλη μια πίτσα, πιο φθηνά. Και αν φέρεις και άλλους φίλους σου που θα φέρουν άλλους φίλους και τους πουλήσεις πολλές πίτσες, θα βγάλεις τα λεφτά από την πρώτη πίτσα πίσω. Αλλά να αφήσουμε κάτω την πίτσα και αποφασίσουμε να πάμε διακοπές, θα πληρώσουμε αδρά. Αν φέρουμε όμως και 4 φίλους, θα ταξιδέψουμε μαζί κάπου ωραία και λίγο πιο οικονομικά, ο καθένας. Φέρνοντας φίλους φίλων φίλων, γινόμαστε πιο ισχυροί. Τώρα από τα δικά τους χρήματα βγάλαμε ένα κέρδος. Όσο υπέροχο και αν ακούγεται, δεν μοιάζει και λίγο απάτη. Είναι. Ο μόνος που κερδίζει είναι αυτός που βρίσκεται στην κορυφή. Ο ιδρυτής του συστήματος αυτού βρέθηκε να κερδίζει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ την ημέρα, ενώ παράλληλα είδε την εταιρεία του να διαλύεται σε ένα μόλις χρόνο. Ο Charles Ponzi το 1919 έβγαζε λεφτά και πλήρωνε τα ανώτερα κλιμάκια της πυραμίδας με τα ποσά που κατέθεταν τα χαμηλότερα κλιμάκια. Το πολυεπίπεδο marketing γελάει δυνατά. Η Herbalife βλέπει 99% των μεταπολιτών της πάντοτε να βγαίνουν χαμένοι. Ταυτόχρονα πουλάει σε πολλαπλάσιες του κανονικού τα προϊόντα της, επενδύοντας σε ένα απόλυτα ασφαλές market, αυτό της διατροφής. Όλοι σήμερα νοιάζονται για την υγεία τους, για το σώμα τους. Τα γυμναστήρια βρίθουν κόσμο και τα διαιτητικά προϊόντα, άλλη μια μπίζνα των ημερών, βρίσκονται στην ακμή τους. Πολλοί απελπίζονται γιατί δεν μπορούν με τίποτα να χάσουν βάρος, να ταιριάξουν με την εικόνα του σώματος που θέλουν. Τα πρότυπα της εποχής επιτάσσουν καλλίγραμμο σώμα κτλ. Οπότε, να η ευκαιρία. Herbalife. Σίγουρα, μια ματιά στα αποτελέσματα και το όμορφο περιτύλιγμα αυτών θα μας πείσουν, αλλά το success story είναι σαθρό. Δικαστικές διαμάχες και πολλαπλές μαρτυρίες δείχνουν και την άλλη όψη του νομίσματος. Και αν η απαγόρευση του συστατικού κλειδιού της εφεδρίνης περνάει στα ψηλά γράμματα, υπάρχουν και άλλες ιστορίες που μιλάνε για επιβαρύνση στο σηκώτη, κατάθλιψη μετά τη χρόνια χρήση του σκευάσματος και τόσα άλλα. Μα το βασικό ερώτημα είναι, μετά τη Herbalife τι? Αν σταματήσει η χρήση ξαφνικά, θα θυμάται ο οργανισμός τι σημαίνει στερεά τροφή? Ο μεταβολισμός πώς αντιδράσει? Και τελικά, γιατί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει χορηγήσει άδεια προϊόντος ως ειδικό τρόφιμο χαμηλής θερμιδικής αξίας? Προφανώς αν τρως μόνο σκόνες μια φορά τη μέρα και πίνεις τσάγια, θα χάσεις βάρος.
δεν θέλει και ιδιαίτερη σκέψη. Μετά όμως, τι.